Οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, και Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Αληθώς, να είμαστε καλά με υγεία. Να είμαστε καλά με υγεία και να έχουμε και οικονομία πια, γιατί όλα μας ενδιαφέρουν και η επόμενη μέρα. Και τώρα εσείς είστε ένα τεράστιο κεφάλαιο σε αυτό που λέγεται οικονομία Ελλάδας, αφού ο τουρισμός ενισφέρει το 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Θεοχάρη, τι χάνουμε τη χρονιά, θα σώσουμε κάτι, πώς είναι ο σχεδιασμός σας? Αυτό που κάνουμε είναι ότι θα έχουμε μια χρονιά που, δεδομένων των συνθηκών, θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι θα περιμέναμε. Αυτή θα είναι η προσπάθειά μας, να πάρουμε μεγαλύτερο μέρος μιας πίτας όμως που θα είναι πάρα πολύ μικρότερη από ό,τι έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν. Αυτό τώρα, για να γίνει βεβαίως, πρέπει σιγά σιγά να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, να αρχίσει ο κόσμος να επιστρέφει στις δουλειές τους, ενώ οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Αυτό χρονικά πότε το βλέπετε, με δεδομένο ότι θα πάμε τόσο βήμα-βήμα στην άρση των μέτρων? Τον Ιούνιο, τον Ιούλιο? Καταλαβαίνετε ότι οι ημερομηνίες που λέτε είναι λογικά ως στόχοι αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι και αποφάσεις που είναι στα χέρια μας. Περιμένουμε τους υγειονομικούς. Άκουγα τώρα που είπατε για μια είδηση που δεν είναι ακόμα διασταυρωμένη. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα το πεδίο έχει μια ρευστότητα. Παρόλο που πάμε καλά, παρόλο που πρέπει να νιώσουμε και περήφανοι, θα έλεγα, για την συμμόρφωση και την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας και τα αποτελέσματα που φέρνουμε, υπάρχουν όμως ακόμα εστίες που θα πρέπει να τις προσέξουμε. Αν μας δώσουν το OK, θεωρώ ότι πολύ γρήγορα, έτσι μερικές λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμα, θα μπορέσουμε να έχουμε τα ξενοδοχεία πόλης Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και ίσως περίπου 1,5 μήνα μετά, με 2 μήνες, τα ξενοδοχεία τα εποχικά. Τα εποχικά ξενοδοχεία. Αυτό δηλαδή σημαίνει, αν λέμε για 2 μήνες μετά, μπορεί να είμαστε και τέλος Ιουλίου ή και Αύγουστο ακόμα, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή... Όχι, όχι. Νομίζω ότι μιλάμε πάντοτε για, ας το πούμε, μέσα Ιουλίου, κάπως έτσι θα πρέπει να είναι η στόχευση τώρα. Αυτά όμως βέβαια με κανονικές παραδοχές, ότι δεν πάμε καλά, πίσω, βεβαίως, ότι δεν πάμε πίσω τώρα και όλα αυτά που βλέπουμε. Διάβαζα χτες, αν δεν κάνω λάθος, στον Ελεύθερο Τύπο, ότι 3.000 ξενοδοχειακές μονάδες έχουν αποφασίσει, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, να μην ανοίξουν. Είναι αυτή η εκτίμηση και η δική σας, κύριε Υπουργέ? Υπάρχουν εκτιμήσεις και από τους φορείς τους ξενοδοχειακούς ότι κάπου εκεί είναι ο αριθμός ο οποίος το σκέφτεται. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε σε μια εποχή που είναι, αν θέλετε, η πιο απαισιόδοξη. Έτσι, όταν ξεκινήσει η αγορά να κινείται και όταν βλέπουμε δίπλα μας ένα ανοιχτό ξενοδοχείο να τα καταφέρουν και να στέκεται, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια αντίστροφη διαδικασία αγώνα δρόμου, ποιος θα ανοίξει για να μπορέσει να κερδίσει μέρος της κίνησης που θα υπάρχει τότε. Οπότε θεωρώ ότι ας μην επικεντρωνόμαστε στον αριθμό τον ίδιο, είναι ένας αριθμός που είναι σε μια απεσιόδοξη στιγμή. Υπάρχουν όμως και αισιόδοξα μηνύματα. Εγώ μιλάω με τους tour operator συχνά, συζητάμε τα διάφορα ζητήματα και τα θέματα που έχουμε και πώς μπορούμε να ανοίξουν. Υπάρχει και μια αισιοδοξία ότι η χώρα μας είναι η μόνη στην πραγματικότητα που στέκεται όρθια μέσα από αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης του ιού, και το έχουμε αποδείξει. Άρα νιώθει και κάποιος ασφαλής όταν θα έρθει στη χώρα μας. Αυτό που λέτε είναι απολύτως σαφές, και εγώ, αν ήμουν στο εξωτερικό και διάβαζα όλα αυτά για την Ελλάδα, στην Ελλάδα θα επέλεγα να πάω. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ποιος να επιλέξει να πάει στην Ιταλία ή στην Ισπανία, ας πούμε, φέτος, ή στην Τουρκία ακόμα περισσότερο? Σε κάθε περίπτωση. Ναι, από την άλλη πλευρά όμως, αυτό πρέπει να γίνει και με έναν τρόπο που να μην βάζει σε κίνδυνο και το δικό μας διακύβευμα, που είναι να κρατήσουμε πάρα πολύ χαμηλά τον αριθμό των κρουσμάτων. Άρα τώρα πώς θα γίνει αυτό? Θα υπάρχει αυτό το τεστ κορονοϊού που ακούω ότι όποιος το έχει περάσει θα έχει ένα τεστ αντισωμάτων και θα είναι το διαβατήριό του, ας πούμε, για να πετάξει με αεροπλάνο? Να είστε σίγουροι ότι... Είναι πολύ δύσκολο λογιστικό όλο αυτό, δηλαδή. Ναι, αλλά με τον ίδιο επαγγελματισμό που αντιμετωπίσαμε την είσοδο και την διάρκεια αυτής της κρίσης, με τον ίδιο επαγγελματισμό θα αντιμετωπίσουμε και την έξοδο. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι δεν θα πάρουμε ρίσκα και που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει κανένα κρούσμα από το εξωτερικό. Φυσικά και μπορεί να έρθουν. Δεν υπάρχει 100% ασφαλής μέθοδος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε
μεγαλώσουμε τις πιθανότητες να εμφανιστεί ένα τέτοιο κρούσμα και να είμαστε σε ετοιμότητα και στο υγειονομικό μας σύστημα, αλλά και πριν από αυτό, στις καθημερινές διαδικασίες, να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και με αποτελεσματικότητα και χωρίς να επεκταθεί το όποιο κρούσμα εμφανιστεί. Οπότε αυτό έχει δείξει και η πολιτική προστασία και η ομάδα των εμπριογνωμόνων ότι ξέρει να το χειρίζεται και πώς το κάνει. Οπότε θα στηριχθούμε φυσικά σε αυτούς για να έχουμε τα πρωτόκολλα που χρειάζονται στις επιχειρήσεις και στις χώρους του τουρισμού ώστε να έχουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι. Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, θα στηριχθείτε πάρα πολύ και στον εσωτερικό τουρισμό. Καταλαβαίνω σωστά από τις πληροφορίες μου ότι η πρόθεσή σας είναι να δώσετε και βάουτσερ σε ανθρώπους πολλούς, όπως είναι συνταξιούχοι, όπως είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ώστε να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Είναι όλα αυτά μέσα στις προτάσεις και τα σχέδια που κοστολογούμε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα εξαρτηθούν από τα δημοσιονομικά περιθώρια και από το χρόνο στον οποίο θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Ο εσωτερικός τουρισμός είναι αναγκαστικά ένας τουρισμός που πρέπει να ενισχυθεί για φέτος. Δεν μπορεί να θεωρηθεί όμως πανάκια, δεν μπορεί να θεωρηθεί αντικατάστατο του εξωτερικού τουρισμού, γιατί δεν φέρνει συνάλλαγμα. Και βέβαια όλοι μας και μετά από 10 χρόνια κρίσης και δεδομένες των προβλημάτων που δημιουργεί ο κορονοϊός, δεν είμαστε και στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Καλά, για τον ιδιωτικό τομέα είδατε ότι σας μίλησα για το δημόσιο και για τους συνταξιούχους που θεωρητικά δεν έχει αλλάξει το εισόδημά τους μέχρι τώρα και μακάρι οι άνθρωποι να είναι έτσι πάντα. Ο ιδιωτικός τομέας φυσικά δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ο άλλος δεν ξέρει αν θα έχει τη δουλειά του αύριο. Οπότε πρέπει να έχουμε έτσι ένα ρεαλισμό όταν συζητάμε για τον εσωτερικό τουρισμό. Είναι κάτι, το ξαναλέω, όμως δεν θα είναι ας το πούμε το αντικατάστατο για τον εξωτερικό τουρισμό. Θα πρέπει να φέρουμε και κόσμο από το εξωτερικό ώστε να ανακτήσουμε μέρος της ζημιάς που έχει ήδη γίνει. Και είδα ότι και στην Ευρώπη, ενώ στην αρχή οι δηλώσεις, ας πούμε, της Προέδρου της Κομισιόν ήταν διαφορετικές, είπε ότι πρέπει να ξεχάσουμε και φέτος τις διακοπές, τώρα μέσα στο Πάσχα το δικό μας είπε ότι καλά, θα βρούμε έξυπνες λύσεις για να κάνουμε διακοπές. Και εκεί το ξανασκέφτονται. Το ξανασκέφτονται γιατί υπήρξε και μεγάλη πίεση και εγώ ίδιος έκανα μια συνέντευξη στην έτσι, μεγάλη εφημερίδα των Βρυξελών, του Πολιτικό, και είπαμε ότι δεν μπορεί να έχουμε τέτοιου είδους δηλώσεις οι οποίες στην πραγματικότητα ανανεώνουν και ξυπνάνε τον διαχωρισμό μεταξύ Βορρά και Νότου, γιατί μπορεί να συμφέρει τις βόρειες χώρες να μην φύγουν οι τουρίστες τους, να μην χαλάνε συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Όμως αυτό θα ανακυκλώσει προβλήματα στις χώρες του Νότου συνολικά, οι οποίες στηρίζονται στον τουρισμό, και φυσικά θα ανακυκλώσει και εσωτερικά προβλήματα. Υπάρχουν μια σειρά από επιχειρήσεις, ταξιδιωτικές κτλ. Μόνο η Κολοσσίτης, Τούι και οι υπόλοιποι θα έχουν προβλήματα και οι ίδιες κυβερνήσεις θα πρέπει να τις στηρίξουν και με διαφορετικό τρόπο. Και αεροπορικές εταιρείες βεβαίως, έτσι. Βέβαια, δεν είναι κοντόφθαλμη αυτή η λογική. Ο τουρισμός, η Ευρώπη είναι η πιο αναπτυγμένη τουριστικά περιοχή του πλανήτη. Mm-hmm. Συνεπώς δεν νοείται ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά από αυτή την κρίση χωρίς ανάκαμψη του τουρισμού. Χωρίς ανάκαμψη του τουρισμού. Πότε θα είστε σε θέση να προχωρήσετε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, κύριε Υπουργέ, μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα, εννοώ τις άρσεις των περιορισμών, ή λίγο πιο αργά? Αυτό που έχει σημασία είναι περίπου το ίδιο διάστημα να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και το πλαίσιο του πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ο τουρισμός και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Άρα ο στόχος μας είναι περίπου την εποχή της ανακοίνωσης της άρσης των περιορισμών. Της άρσης των περιορισμών. Περιμένουμε λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού, και εύχομαι, κύριε Υπουργέ, να σώσετε ό,τι σώζετε σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτή είναι η καθημερινή μας έννοια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.